Η παροιμιώδης φράση «ο κύβος ερήφθη» χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να πάρουμε μία αμετάκλητη απόφαση. Η φράση θεωρείται ότι ανήκει στον αρχαίο ποιητή Μένανδρο. Την έκανε όμως γνωστή ο Ιούλιος Καίσαρας, ο οποίος είχε βαθύτατη ελληνική παιδεία και ήταν θαυμαστής του Μενάνδρου. Την εξεφώνησε στις 10 Ιανουαρίου του 49 π.Χ., όταν επιστρέφοντας από τη Γαλατεία και βαδίζοντας προς τη Ρώμη, με τον στρατό του αποφάσισε να διαβεί την γέφυρα του ποταμού Ρουβίκονα και να βαδίσει προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με την ρωμαϊκή νομοθεσία, κάθε Ρωμαίος στρατηγός που ερχόταν προς την Ιταλία από τον Βορρά έπρεπε να διαλύσει τον στρατό του και να εισέλθει ως πολίτης στη Ρώμη. Δεν έπρεπε δηλαδή να διαβεί την γέφυρα του ποταμού Ρουβίκονα, ο οποίος αποτελούσε το φυσικό βόρειο σύνορο μεταξύ της κυρίως Ιταλίας και των βόρειων επαρχιών. Ο ποταμός Ρουβίκονας είναι ένας μικρός ποταμός που βρίσκεται στην βόρειο Ιταλία. Είναι βόρεια του Ρίμινη και νότια της Τσεζένα, εκχύνεται δε στην Αδριατική θάλασσα. Είπαμε λοιπόν ότι κατά τον νόμο έπρεπε να διαλύουν οι στρατηγοί τον στρατό και να εισέρχονται ως πολίτες στη Ρώμη. Το μέτρο αυτό αποσκοπούσε στο να μην υπάρξει κίνδυνος κάποιου πραξικοπήματος ή κάποιου εμφυλίου πολέμου. Οι παραβάτες στρατηγοί και οι άνδρες τους θεωρούνταν ένοχοι εσχάτης προδοσίας και ιερόσιλοι και η ποινή ήταν ο θάνατος. Ο Ιούλιος Καίσαρας αμφιταλαντεύθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα και τελικά αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκονα και να μπει στην Ρώμη με συντεταγμένο τον στρατό του και έτσι κήρυξε τον πόλεμο στον πρώην σύμμαχό του Πομπίου και στη ρωμαϊκή Σύγκλιτο. Η φράση αυτή, ο κύβος ερήφθη, στα λατινικά είναι alea iacta est και έχει διατηρηθεί και σε άλλες γλώσσες όπως στα ιταλικά και στα ισπανικά. Επίσης η φράση «διαβαίνω τον Ρουβίκονα» ή λέμε αυτός «διεύει τον Ρουβίκονα» χρησιμοποιείται σήμερα στα ελληνικά για πρόσωπο το οποίο εν γνώση του αποφασίζει να κάνει κάτι το οποίο είναι ρήψο κίνδυνο και οπωσδήποτε ταυτοχρόνως τελεσίδικο.